Καλώς σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο Έχεις Μέσον. Αναγκαστικά αλλάξαμε τη μέρα που φιλοξενούμε βουλευτές στο στούντιο λόγω της Παρασκευής που γίνεται η Ολομέλεια. Είχαμε ως συνήθιο κάθε Παρασκευή να φιλοξενούμε βουλευτές. Λόγω της Ολομέλειας όμως όλοι δυσκολεύονται και έτσι αλλάξαμε τη μέρα. Το κάναμε Πέμπτη. Μαζί μας σήμερα είναι ο Μάρινος Σιζόπουλος, είναι πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Σιζόπουλε. Ευχαριστώ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ούτε εγώ έχω μέσο, ούτε αυτοί που απευθύνονται στην εκπομπή έχουν μέσο. Ναι, δεν είναι εκπομπή για να έχετε μέσον. Είναι μέσον, πώς να το πω τώρα, είναι διαμεσολάβηση. Διαμεσολάβηση. Αυτό, δηλαδή, ο κόσμος έχει το μέσον την εκπομπή για να λέει το πρόβλημά του. Είναι εκπομπή διαμεσολάβηση. Εσείς για να το ακούτε. Σωστό. Αυτή είναι η χρήση του τίτλου της εκπομπής. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Έχεις Μέσον. Σήμερα συζητάμε εκτός από το Κυπριακό που είναι το επίκαιρο θέμα, οτιδήποτε θέλει ο κόσμος να ρωτήσει τους βουλευτές σε σχέση και με τον δικό σας ρόλο. Δίνουμε το λόγο στον πολίτη. Είχαμε δύο σοβαρά ζητήματα. Ήταν η ψήφιση των προϋπολογισμών χθες στην Βουλή. Και σήμερα είχαμε συνέχιση συζήτηση σε δύο πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις, κατά την άποψή μου, της ΕΔΕΚ που έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή Οικονομικών. Η μία που αφορά την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετών καιρό. Τι ήταν η πρόταση? Η πρόταση, επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι από την πλευρά των τραπεζών καταβάλλεται μια συστηματική προσπάθεια διαμέσου νέων εκτιμήσεων να μειωθούν σημαντικά οι αξίες των ενυπόθηκων ακινήτων. Οι αρχικές αξίες. Ναι, ναι. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι σε βάρος του πολίτη. Δεν μπορεί να μειώνεται δραματικά η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου τη στιγμή που το δάνειο παραμένει στο ποσό το οποίο ήταν προηγουμένως. Να μην μπορεί λοιπόν να προχωρήσει αναδιάρθρωση του δανείου, να ζητείται από τον οφειλέτη να προσθέσει είτε καινούργιο ακίνητο για να καλύψονται οι εγγύσεις, είτε εγγυητές που δεν μπορεί να τους βρει. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα σε βάρος και πάλι του πολίτη. Άρα εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι το αυτονόητο. Ναι. Όταν υπογράφεις μια ιδιωτικού χαρακτήρα συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και ενός ο πολίτη και τράπεζα λέει ότι εγώ εκτιμώ ότι η αξία του ακινήτου σου είναι αυτή, πρέπει αυτή η αξία να λαμβάνεται υπόψη πια. Δεν μπορεί να μεταβάλλεται όπως θέλει προς όφελος της τράπεζας, ενώ το ποσό του δανείου να παραμένει όπως είναι, όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του πολίτη προς την τράπεζα να παραμένουν οι ίδιες, αν όχι να επιβαρύνονται, αλλά την ώρα που είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του πολίτη, να έρχεται η τράπεζα και να του μειώνει την αξία του ακινήτου. Και πώς βλέπετε την πρόταση αυτή, πώς συζητείτε? Πρέπει να πω ότι συζητείτε πρόταση. Ναι. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορους φορείς, όμως οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα στις τοποθετήσεις τους έχουν διαπράξει σοβαρότατα λάθη. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να λέει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να παρεμβαίνουμε και να διαφοροποιούμε πρόνοια μιας συμφωνίας η οποία έγινε όσον αφορά και τους εγγύητες και την αξία. Γιατί η τράπεζα μειώνει σήμερα μονομερώς με τις εκτιμήσεις της στην αξία του ακινήτου? Παρεμβαίνει από μόνη της. Ακριβώς. Γιατί προηγουμένως μια ιδιωτική συμφωνία που αφορούσε κυρίως το θέμα των καταθέσεων κουρέψαμε τους καταθέτες? Εκεί δεν ήταν ιδιωτική συμφωνία. Δεν ήρθε ο ιδιώτης, κατάθεσε τα χρήματα του στην τράπεζα να του τα φυλάει, να του τα προστατεύει, να τα αξιοποιεί η τράπεζα και να του δίνει ένα επιτόκιο το οποίο ήταν καθορισμένο. Γιατί του κουρέψαμε επειδή οι τράπεζες διέπραξαν τα λάθη, τα εγκλήματα τους, τις ατασταλίες τους, με την ανοχή ενδεχομένως των εποπτικών αρχών, ο πολίτης να πληρώσει αυτό το τεράστιο κόστος των δισεκατομμυρίων? Και εκεί δεν υπήρχε θέμα παραβίασης μιας ελεύθερης συμφωνίας που έγινε μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και του πολίτη? Και η δεύτερη μας πρόταση αφορά τους εγγυητές, ένα άλλο τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα και με τεράστιο νομικό κενό. Ακριβώς. Και αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε και είναι πεποίθησή μας, είναι πως ο λόγος για τον οποίο το ποσό από το κούρεμα δεν περιορίστηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια, όπως ήταν η αρχική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά ανέβηκε στα 9,4 δισεκατομμύρια, ήταν γιατί ακριβώς συμπεριλήφθηκε το ακραίο σενάριο της ΠΥΜΚΟ, ότι οι εγγυητές, οι εγγύσεις τους, είχαν μηδενική φερεγγιότητα, άρα δεν υπολογίστηκαν. Και για να καλυφθεί αυτό το ποσό, αυξήθηκε το ποσό του κουρέματος κατά 3,8 δισεκατομμύρια. Οπότε κατά τη δική μας, εντοπίζει την αντίφαση. Ακριβώς. Έτσι. Κατά τη δική μας απλή προσέγγιση των πραγμάτων, σημαίνει ότι από τη στιγμή
που αυξάνω κατά 3,8 δισεκατομμύρια, θα έπρεπε και όλοι οι εγγυητές σε δάνεια της Λιαγής και της Τράπεζας Κύπρου, που είχαν συναυθεί μέχρι και την ημέρα του κουρέματος, θα έπρεπε να είχαν απαλλαγή από τις εγγύσεις τους. Εμείς σήμερα ζητούμε το αυτονόητο. Εάν κάποια στιγμή θα υπάρχει μια εκποίηση και θα παραμείνει ένα υπόλοιπο ως χρεωστούμενο ποσό, όπως στην τράπεζα, και ο πρωτεφυλέτης αδυνατεί να το καλύψει, και η τράπεζα θα προσφύγει στους εγγυητές, να μην επιλέγει έναν από τους εγγυητές όποιον θέλει και να διεκδικά από αυτό μόνο μερό στο σύνολο του υπολοιπόμενου ποσού. Αλλά αυτό είναι το ποσό να κατανεμηθεί σε όλους τους εγγυητές ισόποσα. Και ας τους εγγυητές περιλαμβάνεται άτομο το οποίο δεν βρίσκεται πια εν ζωή ή βρίσκεται σε πτώχευση, το συγκεκριμένο ποσό να το απορροφά ως ζημιά η τράπεζα και να μην επιβαρύνει τους άλλους εγγυητές. Μάλιστα, είναι μια πρόταση εύλογη, δηλαδή, που θα μπορούσε να σκεφτεί ο καθένας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα και από την πλευρά του εγγυητή και από την πλευρά του πρωτοφυλέτη, πιο πολύ από την πλευρά του εγγυητή. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ανισορροπία σε όλο αυτό και πολλές φορές οι πρωτοφυλέτες κηρύσσουν πτώχες, όπως είπατε, οι εγγυητές αδυνατούν και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει κανέναν. Όχι, έχει δημιουργήσει και ένα κρίμα ανασφάλειας σε σημείο πια που κάθε ένας από τους εγγυητές πια προβληματίζεται, τι πρέπει να κάνει. Υπάρχει ένας αριθμός από εγγυητές οι οποίοι έχουν αποξενωθεί της περιουσίας τους κάτω από το φόβο ότι μπορεί αύριο να βρεθούν παγιδευμένοι σε κάποιες τέτοιες διαδικασίες. Βλέπουμε περιπτώσεις που χωρίς ενημέρωση, χωρίς προειδοποίηση, οι τράπεζες στέλνουν μέμο πάνω σε περιουσίες εγγυητών. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο Κυπριακό, κύριε Σιζόπουλε. Έτσι είναι κρίσιμες οι ώρες που διανύουμε. Χθες είδαμε το Εθνικό Συμβούλιο, είχατε αντίθεση τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Σήμερα εκδώσατε την ανακοίνωση. Στην ουσία δεν μπορώ να πω ότι ήταν αντίθεση. Στην ουσία αυτό που έγινε από τα πέντε κόμματα, και όχι μόνο, γιατί και του Άγγελ πρέπει να πω ότι στο θέμα της διάσκεψης, αν όχι ταυτόσιμη, έχει παραπλήσια μια αφού αυτή θέση. Στην αρχή της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, η ΕΔΕ και η Συμμαχία Πολιτών, η Ελληνική, το Κίνημα Οικολόγος, η Συνεργασία Πολιτών εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους για την πλήρη περιφρόνηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη προς το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Δυναμικής. Τούτο ήταν γιατί ακριβώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στο δείπνο να συμφωνήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ στην ουσία εκκρεμούσε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που είχαμε συναποφασίσει και στην οποία το θέμα θα ήταν να ανταλλάξουμε απόψεις για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση κατά τρόπο, αν είναι δυνατόν, ομόφωνο. Και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια ηλυμένη απόφαση η οποία πήρε σε ένα δείπνο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να βρεθούμε προεκπλήξεως. Και την ίδια στιγμή, κακά τα ψέματα, να φέρνει σε δύσκολη θέση και την ελληνική κυβέρνηση. Όπου η ελληνική κυβέρνηση στην ουσία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παρευρεθεί σε μια διεθνή διάσκεψη μόνο για την κατάργηση των εγγυήσεων, ενώ αυτό που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ουσία είχε αποφασίσει, είχε συμφωνήσει στο δείπνο, είναι ότι θα γίνει η διάσκεψη χωρίς να είναι προαπαιτούμενο το θέμα της κατάργησης των εγγύσεων. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Τζανακόπουλου, ο οποίος είχε πει ότι είμαστε σε πλήρη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κ. Αναστασιάδη. Με επιτρέπεις να μην το σχολιάσω? Αν θέλετε, γιατί, το σχολιάσω. Γιατί μιλούν τα γεγονότα. Μάλιστα. Μιλούν τα γεγονότα. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Εσείς θα πάτε στη Γενέβη? Για λόγους αυρότητας, όλα αυτά είναι κατανοητά. Λοιπόν, για το θέμα της Γενέβης. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει, πριν να συζητήσουμε αν θα πάμε, να είμαστε ξεκάθαροι για μερικά ζητήματα. Για την ΕΔΕΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα από την πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που την εκπροσώπησα ως πρόεδρος, έθεσα το ζήτημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να καταθέσει ένα αίτημα στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για τη σύγκριση μιας διεθνούς διάσκεψης που θα ασχοληθεί με τη διεθνή ψυχή του Κυπριακού. Μια διεθνή διάσκεψη στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και η Κυπριακή Δημοκρατία. Για να συζητήσουμε αποκλειστικά και μόνο τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Κάτι που περιλαμβάνεται και στην κοινή ανακοίνωση την οποία έχουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, δεδομένου ότι η Τουρκία. Δεδομένου ότι η Τουρκία επιχειρεί από το 1963 στην ουσία να καταργήσει, να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όλοι υποστηρίζαμε ότι η διατήρηση και ενίσχυση της στρατηγικής μας οντότητας είναι το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό μας όπλο. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διάσκεψη η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο δεν πρέπει να απουσιάζει, αλλά πρέπει να είναι παρούσα κατά τρόπο σαφή, συνδεδεγμένο και πλήρως διασαφηνισμένο. Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία, θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής και θα μας πείτε αν θα πάτε στη Γενέβη. Λοιπόν, η πρώτη μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος.
Γεια σας κύριε Νίκο. Γεια σου κύριε Στέλλα, γεια σου Μαρίνο Σιζόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά, χάρηκα που επανήλθες στην πολιτική ως βουλευτής της ΕΔΕΚ. Μπράβο σου. Και εφημίζεσαι ότι είσαι εκφραστής της δημοκρατίας. Μπράβο σου. Αλλά εγώ θα ψηφίσω ναι, Μαρίνο μου. Εσύ διαφωνείς. Αλλά δεν σημαίνει να ψηφίσω ναι, σε συμπαθώ. Σε συμπαθώ. Ως άτομο. Θέλω τώρα να μου πεις, Μαρίνο μου, πέρσι που εμείνησες στην τηλεόραση με άλλους εκπροσώπους των κομμάτων, είπες ότι αυτοί που φέραν τα τάξη το 1974, αυτοί είναι τα φιούση. Για ποιους εννοείς? Και το άλλο, θέλω κύριε Μαρίνο μου να σηκωστώ ένα πρωί, εγώ είμαι μεσανός, να σηκωστώ ένα πρωί, να γεμίσω ένα αυτοκίνητο μπενζίνα, δεν είμαι προσφύγας, είμαι μεσανός, να γεμίσω ένα αυτοκίνητο μπενζίνα, να πάω Βαρώση, να πάω στο Ποδάτσι, να κάνω σταθμό, να πιω τον καφέ μου και να πάω από στον Ανδρέα, άνετα, χωρίς περιορισμούς. Κατάλαβες το νομέ μου? Μάλιστα, δεν θα απαντήσει τώρα ο κ. Σιζόπουλος, θα πάρουμε και άλλες γραμμές και θα σας απαντήσει κύριε Νίκο, έτσι τα είπατε πολύ ντόπρα και έξω από τα δόντια. Ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή ο κύριος Αυγουστίνος. Γεια σας κύριε Αυγουστίν. Καλή σας μέρα, πολύ ωραίο το πρόγραμμα σας. Μάλιστα, ναι, σας ευχαριστούμε. Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Και ο κύριος Σιζόπουλος. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα σας. Ευχαριστούμε. Εγώ θα μιλήσω ότι η γλώσσα που με έμαθα είναι η μάνα μου. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω να πω ότι αυτοί όλοι οι κύριοι είναι όλοι για μένα που κάθονται μόνο για την καρέκλα. Αν δεν αλλάξουν την μυαλά να ανοθούν για αυτόν το όμορφο νησί που ονομάζεται νησί της Αφροδίτης, είναι ντροπή που βρίσκονται σε αυτήν την θέση και κάθονται για χαμέ. Ναι. Και δεύτερο, Χρυσή μου, έχω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, σε πολιτισμένα πλαίσια, κύριε Αυγουστίνο. Μάλιστα, είναι μέσα στα πλαίσια, γιατί ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Mm-hmm. Αυτό το εγκυμένο εισόδημα που δίνουν στον κόσμο είναι για να ρίχνουν στάχτη στον κόσμο για να μην ξεσηκωθεί. Και αν μόνο τους μοίρα ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα βρίσκονται όλοι να τρέχουν τρύπα να έβρουν για να μην βρίσκουν να χωστούν. Σας ευχαριστώ και να πούμε σε αυτόν τον κόσμο που ονομάζεται Κύπρος, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κύριε Αυγουστίνο, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Πάμε στην κυρία Άντρη. Γεια σας κύριε Άντρη. Γεια σας. Σας ακούμε κύριε Άντρη. Έχω δει από το ψηλό χθες, ναι, συγκεκριμένα, ένα χαρτί, ναι, που μου λέει ότι για κατάρτιση... για να λάβω κύριε Άντρη μου, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Σας έχουν κόψει το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα? Όχι. Τι ήταν το πρόβλημα? Ότι έχετε λάβει κάποιο χαρτί? Δεν είστε δουλειά. Έχει 4 χρόνια που δεν δουλεύω. Ναι. Ψάχνω να... Δεν δουλεύετε, δεν παίρνετε κάποιο ενεργειακό, δεν είσαστε λήπτρια κάποιου βοηθήματος? Ναι, η ερώτησή σας κυρία Άντρη μου ποια είναι, τι θέλετε να μας πείτε? Ότι θέλω να δω κάποια δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, έχετε κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες, θέλετε να μας πείτε κάτι, μήπως ακούει κάποιος στον αέρα που θα μπορούσε να βοηθήσει? Όχι. Όχι, εντάξει. Έχουμε κρατήσει το τηλεφωνό σας. Ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή. Η κυρία Γιαννούλα από τη Λεμεσό. Γεια σας κυρία Γιαννούλα. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και χαιρετώ για τον κύριο Σιζόπουλο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Σας ακούμε κυρία Γιαννούλα μου. Πείτε μας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν έχουμε μέσο, είμαστε πολύ χαμηλοσυνταξιούχοι. Ούτε εμείς έχουμε μέσο, κύριε Γιαννούλα μου. Έπρεπε όμως, μιαν και ψηφίσαν τον προϋπολογισμό, τα κόμματα έπρεπε να μιλήσουν και για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Μάλιστα. Γιατί έπιαν 35,5 ή πόσα έπιασε ο κύριος υπουργός των οικονομικών και... έσωσε τη δημοκρατία και τώρα διά τους πολυσυνταξιούχους πίσω τις συντάξεις τους, διά τους δημόσιους υπαλλήλους τις συντάξεις τους με 7-8 χιλιάδες και άλλα που δουλεύουν οι γενέκες τους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, δεν τους αρώτησε κανένας. Τον καιρό τόσα χρόνια οι χαμηλοσυνταξιούχοι επερνούσαν με τα τσεκούτια τους
Δεν έφτιανε κανένας με παράπονο να κάνει με ούλα. Δόξα σε ο Θεός, σε περνούσα εσύ με το... με το τσεκούιν τους, με το ποτήτων τους. Τώρα γιατί είναι επιστρέφει αφού η οικονομία εψήλωσε και τους χαμηλοσυνταξιούχους τα τσεκούθηκια τους. Μάλιστα, κυρία Γιαννούλα μου, η οικονομία δεν έχει υψηλώσει ακριβώς, αλλά θα μας πει ο κύριος Σιζόπουλος τι... έγινε στη Βουλή να πάρουμε, γιατί περιμένει ο κόσμος και άμα περιμένει ο κόσμος είναι ανυπόμονος και κλείνει τις γραμμές. Στο τέλος όμως θα είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Μόλις τελειώσουμε από τον κύριο Μενέλαο θα σας δώσω το λόγο, κύριε Σιζόπουλε, που είναι η επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια σας κύριε Μενέλαε. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας κύριε Μενέλαε, αν είναι εύκολο. Να μας ακούτε από το τηλεόραση. Κύριε Μενέλαε. Από την Λεμεσό. Από την όμορφη Λεμεσό, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας όμως. Χαμηλώστε την τέλεια. Λοιπόν, σας ακούμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο πρόεδρο Σιζόπουλο της ΕΔΕΚ σχετικά με το ΕΕ. Μας είχαν υποσχεθεί, έκανα την έτσι μου από τον Αύγουστο του 2014 και μας είχαν υποσχεθεί να μας βοηθήσουν σχετικά να μας δώσουν αύξηση. Αντί αύξηση να φέρουν μας συνεχώς. Εγώ έπαιρνα 350 ευρώ. Η γυναίκα μου 336, εστέλα μου έναν ενίκιο 154 και 126 έναν άλλο μικρό. Δηλαδή σύνολο κάπου 940. Πριν με τη σύνταξη μου και το τσέκιν των κανονικών, έπαιρνα 1000 και αφαιρέσα μας να την όσο. Όταν έκανα παρέμβαση πριν 15 μέρες στον κυρία Υπουργός εκεί κοντά σας, υποσχεθήκα να μας... Εδώ δεν ήταν η κυρία Υπουργός. Κύριε Μενέλα, εδώ δεν ήρθε ποτέ η κυρία Μιλιανίδου, δεν ξέρω που... Δεν ξέρω που έβλεπε ποιον προγράμμα. Εδώ δεν ήρθε, τη ζητήσαμε αρκετές φορές, αλλά δυστυχώς δεν έρχεται. Ναι, έκανα παρέμβαση εγώ και μου είπαν ότι υπάρχει ότι υποσχεθήκεται να μας δώσετε αναδρομικά. Όταν πήρα το γραφείο της κυρίας Κερίδου της υπεύθυνης πλέον στην Λευκοσία, μου είπαν ότι να μας δίνουν αναδρομικά τους χαμηλοσυνταξιούχους από τον Οκτώβριο του 2014. Ναι. Η κυρία Υπουργός είπε ότι δεν υποσχέθηκε να συμβάλλει. Θέλω με τον κύριο Σιζόπουλο, είναι ο Αγγελίδης, ο Μενής, ο Αγγελίδης κύριε Σιζόπουλε, του αδερφός του Τάκη του Μακαρίδη, για να μην καταλάβετε ποιος είμαι, θέλω να μου πείτε πότε θα μας δώσουν τα αναδρομικά γίνα. Άμα ξέρει ο κύριος Σιζόπουλος θα μας πει. Κύριε Μενέλα, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Κύριε Σιζόπουλε, σε εσάς έτσι... Δεν παίρνετε ούτε σημειώσεις για να πάρω και άλλα τηλέφωνα, αλλά θα τα... Είναι γεγονός ότι... Η μνήμη σας είναι καλή. Ναι, είναι γεγονός ότι ναι. Το εγκυμένο εισόδημα, τουλάχιστον εγκυμένο εισόδημα, είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες συμπατριώτες μας, έχει δημιουργήσει μεγάλες εμπλοκές, έχει δημιουργήσει και βελτιώσεις αλλά και πολλές αδικίες, αυτή είναι η πραγματικότητα, και χρειάζεται μία... ανανέωση ενδεχομένως του όλου πλαισίου έτσι που να γίνει δικαιότερο. Επανεξέταση, και επανεξέταση ακριβώς. Η πραγματικότητα είναι ότι στα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν καταχρήσεις. Υπήρχαν άτομα τα οποία δεν είχαν την ανάγκη, έπαιρναν χρήματα και στερούσα τα λεφτά από άλλους συμπατριώτες μας. Οπότε και εκεί χρειάζονταν επανεξέταση ακριβώς. Των κριτηρίων. Άρα το θέμα των κριτηρίων είναι σωστό. Ναι. Και πάντα η ΕΔΕΚ υποστήριζε ότι τα επιδόματα πρέπει να είναι στοχευμένα και πρέπει ακριβώς να παίρνουν τη μεγαλύτερη βοήθεια αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι που προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία. Υπάρχει μια απίστευτη ταλαιπωρία του κόσμου. Και είναι γεγονός ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι το θέμα των χαμηλών συντάξεων, εκτός από το εψηλό. Χθες τι έγινε στον προηγούμενο. Ακριβώς, θέλοντας ναι. Να τα πακετοποιήσω. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είναι το θέμα των χαμηλών συντάξεων. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν συντάξεις των 380 και των 420 ευρώ. Μία από τις προτάσεις της ΕΔΕΚ, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, είναι ότι θα πρέπει ουσιαστικά και τις ψηλές συντάξεις να τις κατεβάσουν προς τα κάτω, κυρίως των κρατικών αξιωματούχων. Αυτών δηλαδή, όχι των δημοσίων υπαλλήλων που παίρνουν σύνταξη λόγω συνεισφοράς τους ή των ιδιωτικών υπαλλήλων που λόγω συνεισφοράς παίρνουν μια σύνταξη, αλλά αυτούς που τους παραχωρεί το κράτος τη σύνταξη ως κρατικούς αξιωματούχους, ως ανεξάρτητους και όλα τα υπόλοιπα. Βουλευτές. Και τους βουλευτές, γιατί όχι, βεβαίως. Όλους. Και ψήφισαν χθες οι βουλευτές μείωση, περαιτέρω μείωση των απολαβών τους.
σε περίπτωση για τα επιδόματα, 10% πιο 10%. Κάτω. Ενώ έχει μειωθεί και άλλον 35% προηγουμένως η αντιμισθία του βουλευτή. Κακά τα ψέματα. Σήμερα, μακάρι οι μειώσεις που έγιναν στο μισθό του βουλευτή να γινόντουσαν σε όλο το φάσμα της δημόσιας υπηρεσίας και ειδικά στους υψηλόμισθους. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, κρατικών αξιωματούχων που κάθε άλλο παρά οι μισθοί τους έχουν μειωθεί στο βαθμό που έπρεπε ή οι συντάξεις τους. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι ακριβώς και υψηλοί μισθοί και υψηλές συντάξεις να κατέβουν προς τα κάτω, να μπει οροφή και ό,τι λεφτά εξοικονομηθούν να στηριχθούν οι χαμηλές συντάξεις και τα στοχευμένα επιδόματα σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Άρα, χθες στον προϋπολογισμό δεν υπήρχε κάποια αύξηση κονδυλίου σε σχέση με την ερώτηση της κυρίας Γιαννούλας. Δεν υπήρξε αύξηση των κοινωνικών παροχών. Άρα, αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα πρέπει το Υπουργείο Εργασίας, όπως και η κυβέρνηση, να το δουν ιδιαίτερα. Η Βουλή είναι θετική. Το να υπάρχει μια εξισορρόπηση, ένας εξορθολογισμός. Να μειωθούν τα πάνω προς τα κάτω και να ανέβουν τα κάτω προς τα πάνω. Για να δούμε για να υπάρχει ακριβώς μια μίκριση του χάσματος μεταξύ των χαμηλών και των ψηλών εισοδημάτων. Εντάξει, ήταν στο χέρι σας όμως, έπρεπε να το προωθήσετε. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε. Το ξέρω. Κονδύλια. Μπορείτε να κάνετε πρωτοπολογίε. Μπορούμε, ναι. Γι' αυτό σταυρώσαμε πάρα πολλά κονδύλια για να μπορέσουμε να ελέγχουμε πώς γίνεται η κατανομή, ποιοι βοηθούνται, ποιοι όχι και όλα τα υπόλοιπα. Όμως χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει σχέση με την ανεργία. Ναι. Έχει σχέση με την ανεργία. Τελευταίο σχόλιο τώρα. Ναι. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει δείχτες ότι έχουν μειωθεί η ανεργία. Μπορεί να έχει μειωθεί η ανεργία σε ορισμένους τομείς. Όμως δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να ήταν. Η ανεργία είναι ψηλή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Μεγάλος αριθμός νέων βρίσκεται στο εξωτερικό. Μεγάλος αριθμός ατόμων ηλικίας 50-55 ετών. Είχαμε δει και το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας όμως, κύριε Σιζόπουλε, που είχε εξαγγείλει υπουργός τον προηγούμενο μήνα, που χρηματοδοτούσε το 70% σε επιχειρήσεις που θέλαν να προσλάβουν και άτομα πάνω από 55 και άνω, έτσι ώστε να βοηθήσει και τα άτομα αυτά να μπουν στην αγορά. Την ίδια στιγμή έχουν μειωθεί δραματικά οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ακριβώς. Πάμε σε γραμμές. Για τον φίλο μου τον Νίκο, να με δώσω μια απάντηση. Ο κύριος Νίκος θέλει να πάει στο Βογάζι. Είναι δικαίωμα του Νίκου, είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε συμπατριώτης μας στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού πολέματος να στηρίξει και να ψηφίσει αυτό που αυτός θεωρεί ότι είναι ορθό για να έχει και την ευθύνη των πράξεων του και των αποφάσεών του. Και αγαπητέ Νίκο, αυτό που παλεύουμε. Και εδώ είναι ενδεχομένως και η διαφορά μας σε αρκετά ζητήματα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ότι εμείς θέλουμε ακριβώς μία λύση η οποία να μην προάγει και να διαιωνίζει τον διαχωρισμό των πολιτών ανάλογα με την θρησκευτική ή την εθνική προέλευση, να δίνει τη δυνατότητα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια και όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από τη θρησκευτική μας ή την εθνική μας προέλευση να έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Να απολαμβάνουμε ακριβώς των ίδιων ευκαιριών σε ολόκληρη την Κύπρο. Μάλιστα. Πάμε σε γραμμές. Κύριε Σάβα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η πελατεία του καφενείου Ακρόπολης σας χαιρετά ιδιαίτερα τον ηγέτη που στηρίζει τις απόψεις και συμμερίζεται τις ανησυχίες των πολιτών. Καφενείο Ακρόπολης λοιπόν. Ευχαριστούμε. Ναι. Και συνεχίζω. Το μέγα μας, κύριε Σκυζόπουλε, το μέγα των πολιτών, εδώ και 8 χρόνια βγάζει εκπομπές για τις ψηλές συντάξεις, επιδόματα, προκλητικούς μισθούς, αλλά μόνο υποσχέσεις δίνουν όλοι όσοι περάσουν από το Μέγα μας, από το Μέγα One. Και συνεχίζω, κύριε Σιζόπουλε, στους πολίτες που στηρίζουν τον χώρο του κέντρου, τους θυμίζει το 1974 και πριν το 1974, τυχόν πραξικόπημα από την παράνομη οργάνωση ΝΕΟΚΑΒΙΤΑ θα ανοίξει τις πύλες του Ατσίλα, όπως και έγινε. Δυστυχώς ο ίδιος κύκλος και σήμερα δεν λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών που στηρίζουν το μεσαίο χώρο. Ότι η συνεχώς υποχωρήσεις του Αναστασιάδη με μια λειτουργική λύση θα βρεθούμε πρόσφυγες στα νησιά της μητέρας Ελλάδας. Οι πολίτες δεν θέλουν λύση δίκαιη δημοκρατική. Μάλιστα. Δίκαιη λειτουργική. Λένε, παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Μάλιστα. Μήπως υπάρχουν και δωροδοκίες, γιατί τη δωροδοκία την έχουμε στον ίδιο μας εμείς οι Έλληνες. Δυστυχώς το έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Σάβα, μου ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Καλή συνέχεια. Πάμε και στον κύριο Γιώργο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο. Σας ακούμε.
Ο κύριος Γιώργος μας ακούει? Δεν μας ακούει? Είναι στη γραμμή ο κύριος Γιώργος? Δεν μας ακούει. Συνεχίζουμε. Κύριε Σιζόπουλε, ακούσαμε και τον κύριο. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο κύριος Σάββας, ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι η λύση. Είναι το περιεχόμενο της λύσης. Γιατί αν είναι να έχω μια λύση η οποία θα κάνει αναπαραγωγή το συγκρούσιο και στο τέλος της ημέρας θα βιώσουμε ξανά αυτά που βιώσαμε το 1974 και όχι μόνο και οι νέες γενιές, αυτό στην ουσία δεν θα περιποιεί τιμή σε κανένα. Δεν έχουμε την ευκαιρία πια για άλλα λάθη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλη η προσπάθεια μας και η αγωνία μας η μεγάλη είναι αυτή. Ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ώστε η λύση να μπορεί να είναι λειτουργική. Αυτό το κράτος να λειτουργεί, να μην αναπαραγεί συγκρούσεις. Ωραία, να έχει οικονομική βιωσιμότητα. Μάλιστα. Και προπάντων να διασφαλίζει ότι οι νέες γενιές θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και χωρίς αναπαραγωγή των συγκρούσεων. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την Τουρκία, μια χώρα που βλέπουμε καθημερινά πώς λειτουργεί, και ειδικά το σημερινό, το ισλαμοφασιστικό καθεστώς του Ερντογάν, που ακόμα και τους υπηκόους της Τουρκίας δεν τους σέβεται και βλέπουμε τι γίνεται, ότι μπορεί αυτή η χώρα να εγγυηθεί τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε κύριε, εσείς Σιζόπουλε θα πάτε στη Γενέβη? Στη Γενέβη. Εμείς ξεκαθαρίσαμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Στις προηγούμενες συναντήσεις Ελβετίας, το κόμμα ξεκάθαρα είπε ότι δεν χρειαζόταν η πολιτική αρχηγή να βρισκόμαστε στην Ελβετία. Σήμερα λόγω της διάσκεψης που είναι επιθύρες και λόγω του ότι αντιλαμβανόμαστε το κλίμα που θα δημιουργηθεί θα είναι ασφιχτικό σε βάρος και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να δεχτεί πρόσθετες υποχωρήσεις και της ελληνικής κυβέρνησης για να δεχτεί να κάνει περαιτέρω υποχωρήσεις. Οπότε ο ρόλος σας, ποιος θα είναι? Οπότε ο ρόλος ο δικός μας θα είναι ρόλος κυρίως υποστηρικτικός. Γι' αυτό, εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει την πολιτική ηγεσία να είναι κοντά του και δίπλα του αυτές τις δύσκολες ώρες, εμείς θα είμαστε το εκεί. Το ξεκαθάρισε χθες? Θα είμαστε εκεί. Όχι, δεν το ξεκαθάρισε. Το να είμαστε ευπρόσδεκτοι, όχι. Θέλετε ιδιαίτερη πρόσκληση? Δεν είναι θέμα ιδιαίτερης πρόσκλησης. Εγώ δεν είμαι ευπρόσδεκτος. Εγώ θέλω να είμαι ωφέλιμος. Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτιμά ότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να βρίσκεται κοντά του, να καλέσει υπεύθυνα την πολιτική ηγεσία. Το είμαι ευπρόσδεκτος, δεν το θέλω. Εναπόκειται στη δικιά σας διακριτικότητα μετά, όχι, αν θέλετε να πάτε. Εμείς στις θέσεις μας τις έχουμε μπει. Δεν επαφείται σε εμάς και να νομίζει ο καθένας ότι πάμε για να κάνουμε τουρισμό. Όχι, αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Όχι, έχει πολλούς, έχει πολλούς που το πιστεύουν. Ο ρόλος σας ποιος θα ήταν εκεί? Στέλλα μου, έχει πολλούς που το πιστεύουν. Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νιώθει την ανάγκη ότι μας θέλει εκεί δίπλα του συμπαραστάτες, υποστηριχτές, γνωρίζοντας ότι θα περάσει δύσκολες ώρες, για να τον στηρίξουμε αποφασιστικά, εμείς το δηλώσαμε κατά επανάληψη. Παρόλο που διαφωνούμε με πολλά από αυτά τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μέχρι σήμερα συμφωνήσει, είτε ενδεχομένως για τον τρόπο της διακυβέρνησης, για το θέμα της σύστασης των οργάνων, για τη λήψη των αποφάσεων, για το γεγονός ότι σήμερα διεθνούς κύρους επιστήμονες ουσιαστικά αφήνουν υπονοούμενα, και για τον τρόπο της κλήρωσης για να επιλύουμε τα διέξοδα. Γιατί αυτό δεν χαρακτηρίζει ένα σοβαρό κράτος η κλήρωση. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, αυτή τη δύσκολη ώρα εμείς δεν πρόκειται να φυγομαχήσουμε. Δεν πρόκειται να πούμε του Πρόεδρου, κάνει ό,τι θέλεις αφού τα αποφάσισες και εμείς θα σε κρίνουμε εκ των υστέρων. Όχι, εμείς θα είμαστε εκεί να καταθέσουμε δυνάμεις και ψυχή, να τον στηρίξουμε. Άμα θέλει. Ξεκάθαρα. Σας είπε χθες. Όχι, δεν μας το είπε. Εγώ είμαι ξεκαθαρισμένος. Ωραία, εγώ θέλω ξεκάθαρες κουβέντες, όπως εγώ μιλώ καθαρά. Ναι. Και δεν κρύβομαι πίσω από τη φορούμενα. Εγώ θέλω ξεκάθαρα ζητήματα. Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να βρίσκεται αυτές τις δύσκολες ώρες δίπλα του, κοντά του, να τον στηρίξει και να διαβουλεύεται μαζί της και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις και μας καλέσει, εμείς θα είμαστε εκεί. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε ευπρόσδεκτοι, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά εκεί θα κάνω δεύτερες σκέψεις. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι θα μεταβείτε. Η πρόσκληση ήταν εκεί να μεταβείτε μαζί του στη Γενέβη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Η κυρία Μαρία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω για το επίδομα που δίνω στους πρόσφυγες. Είμαι μήτρο γωνίας. Έχει εδώ και 3 χρόνια περίπου. Δεν πήραμε κάποια απάντηση. Περιμένετε εδώ και 3 χρόνια απάντηση για επίδομα προσφυγικό? Και είμαι και ανεργή εδώ και 5 χρόνια περίπου, που ούτε το ελάχιστο εγκείμενο δικαιώμαστε. Δεν είχατε ρωτήσει στο φορέα? Δεν ρωτήσατε κάπου? Ναι, είπαμε να περιμένουμε. Ποιος σας είπε να περιμένετε, κυρία Μαρία?
Επιάσαμε και όλοι μας κοντά στη σειρά σας. Να σας ειδοποιήσουμε. Πού πήρατε τηλέφωνο? Το σημερινό. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε καταγράψει και το δικό σας σχόλιο. Επόμενη γραμμή. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Ο κύριος Νεόφυτος από την Πάφο. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε. Γεια σας. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας και τα ορίζομαι για τον κύριο Σιζόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα πρόβλημα, κύριε Σιζόπουλε, θα τα αναφέρω εσάς. Εγώ ήμουν αστυνομικός 16 χρόνια. Με ακούτε, δεν είναι. Σας ακούμε καθαρά, απλά σας αφήνουμε να πείτε το πρόβλημα. 16 χρόνια, ναι. Και ζήτησα μετάθεση από Πάφο να πάω Λεμεσόν. Είχα προβλήματα οικογενειακά. Mm-hmm. Μου είπαν να βρω αντικαταστάτη να αλλάξω μαζί του. Βρήκα επί Λεμεσόν. Στο μήνα άλλη μετάθεση κάνω χορτοδοποιής. Και είμαι εξαναγκάσα να σταματήσω. Όταν πήγα να πιάσω το εφάπαξ από το Γενικό Λογιστήριο, μου είπε μία υπάλληλος ότι δικαιούμαι 380 λίρες στα 55 μου. Πώς να πω με σύνταξη. Ναι. Τι δεν πήρα μέχρι στιγμής. Πού, πότε να πάω, στα 105. Δεν έχετε πάρει εκτοτεύω. Ένα λεπτό, τα έχουμε χάσει λίγο. Η σύνταξη παραχωρείται από τη στιγμή που θα συμπληρώσεις μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια δυνατότητα, εάν η σύνταξη αυτή θα την πάρεις νωρίτερα από το χρόνο της αφιπηρέτησης, υπάρχει ένα σχετικό πρόστιμο, όπως ονομάζεται, μια συγκεκριμένη αναλογική μείωση του ποσού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή αυτή τη στιγμή το θέμα είναι καθαρά προσωπικό και πρέπει να το δούμε πάνω σε προσωπική βάση και δεν αφορά πάρα πολλούς. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ θα παρακαλούσα τον κύριο Σάβα, τον κύριο Νεόφυτο, με συγχωρείτε, θα τον παρακαλούσα κάποια στιγμή να επικοινωνήσει μαζί μου, να μου δώσει... Θα τηλέφωνο, θα σας το δώσουμε εμείς. Να μου δώσει κάποια στοιχεία. Εντάξει, κύριε Νεόφυτε, θα μιλήσετε με τον κύριο Σιζόπουλο. Εντάξει, κύριε Νεόφυτε. Θα το κανονίσουμε εμείς μετά το πέρας της εκπομπής. Πάρε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή, δώσε μου τα στοιχεία σου, να κάνω μια διερεύνηση και να σου απαντήσω ακριβώς τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και οφείλω, μια και πήρα τον λόγο, να ομολογήσω ότι για την περίπτωση της Μαρίας, για το προσφυγικό επίδομα. Για να είμαι ειλικρινής, ξέρω ότι έχει αναγνωριστεί η εκμητρογωνίας προσφυγική ιδιότητα. Δεν είμαι σίγουρος όμως αν έχει καθιερωθεί και η παραχώρηση επιδόματος. Ναι. Στους εκμητρογωνίας προσφυγές, οφείλω να πω ότι αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί όταν ψηφίστηκαν αυτοί οι νόμοι δεν ήμουν στη Βουλή. Ας μου επιτραπεί, έχω έναν κενό που χρειάζεται να το δω αυτό το ζήτημα. Είχε μια εξέλιξη πρόσφατα, μου διαφεύγει όμως αυτή τη στιγμή. Είχαμε και στο στούντιο στην εκπομπή της Πέρσα στην ενημέρωση την κυρία Ισακ, η οποία ήταν εκπρόσωπος για τους εκμητρογωνίες προσφυγές. Θα το δείτε κι εσείς για να δούμε τι γίνεται με την κυρία Μαρία. Θέλω να το δω αυτό το θέμα, γιατί δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό δεν θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση, η οποία ενδεχομένως να μην είναι ακριβής. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Ευτυχώς που είμαστε λιωθείτε να λούμε τα παράπονα μας στην τηλεόραση. Ευτυχώς που βρεθήκατε εσείς. Έχω έναν άγκονα 28 χρονών και έκαμε ότι τον έτσι για το έψιλο ναι. Και απερίψαν το. Με δουλεύει το κοπελούι με τίποτε. Ναι. Και είπαν του να πάει, κάνει το bypass στην τράπεζα και βάλαν 3 ευρώ μέσα για να του στέλνουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Από το ελάχιστο εγκυμένο αφού το απορρίψαν. Πώς... Ναι, και απερρίψαν το. Εντάξει. Κύριε Κωστά, ο εγγονός σας είναι 28 χρονών, μας είπατε, ναι. Έτσι. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει καθόλου. Δεν μπορεί να βρει μια δουλειά έτσι, είναι και νέος. Αφού δεν έχει μάνα μου δουλειά. Πήγαν στο δικαστήριο και έβραν μια δουλειά για μένα παίρνει κλήσεις. Ναι. Και προσφέραν το 2 ευρώ την κλήση. Ναι. Κατάλαβες. Πώς δεν θα πάει το κοπελού μπεζίνα του και τζαούλα με 2 ευρώ να πάει να κλείσει. Δηλαδή περιπέζουν τον κόσμο. Πάσουν και να έχουν δουλειά να δουλέψουν και δεν τους πληρώνουν. Έχει λογαριασμό κάπου στο όνομά του ο εγγόνος σας. Έκανε το ράμα να μου πω κάνει την αίτηση. Όχι. Έχει άλλο λογαριασμό με χρήματα μέσα. Τίποτε μάνα μου δεν έχει το κοπελού. Μάλιστα. Και τον έχουν απορρίψει, έχουν πει για ποιο λόγο. Είπατε έντερα στα κριτήρια. Είμαστε και πρόσφυγες από την Κυφρία. Μάλιστα.
Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε συναντήσει και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις όταν έγιναν αντιστάσεις. Κύριε Ζόπουλε, συγγνώμη, για ποιο λόγο τον απορρίψει? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πρέπει να δω την επιστολή που του έχουν στείλει γιατί τον έχουν απορρίψει. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε αρχικά απόρριψη, στη συνέχεια όταν έγινε ένσταση και έγινε επαναδιερεύνηση, διαπιστώθηκε ακριβώς ότι κακώς έγινε η απέρριψη και εντάχθηκε το άτομα ξανά στο εισόδημα. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μία επιστολή προς την Υπουργό. Ακριβώς, να την είπαν εξέταση. Ακούεις, κυρία Στέλλα. Ναι. Τον την επιστολή που τους έκαναν απορρίψαν, έκαναν άλλη επιστολή, είναι να πάει μέσα. Μάλιστα. Αλλά ο λόγος, για ποιο λόγο τα απορρίψαν... Αυτό, κύριε Κώστα μου, εμείς δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τα κριτήρια στα οποία πληρεί ή δεν πληρεί ο εγγονός σας. Αυτό το κύριο Σιζόπουλος μπορεί να σας το απαντήσει. Είναι κάτι πολύ προσωπικό και ιδιωτικό. Αλλά αυτό που σας λέει και ο κύριος Σιζόπουλος είναι να κάνετε άλλη μία επιστολή προς την Υπουργό. Κάνει ένσταση. Ένσταση για να ζητήσει επανεξέταση της περίπτωσης του. Ναι, είναι... Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έγιναν λάθη. Και εγώ κατανοώ τους υπαλλήλους. Γιατί ξεκινά μια διαδικασία από την αρχή. Με διερευνήσεις, με πιστοποιητικά, με τραπεζικούς λογαριασμούς, με περιουσιακά στοιχεία, με εισοδήματα. Στην πορεία αλλάζουν και αυτά τα κριτήρια. Στην πορεία αλλάζουν. Και επειδή αυτό έγινε ταυτόχρονα, ό,τι φιλότιμη προσπάθεια και να καταβάλεις, δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να διαχειριστείς το σύνολο. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή έχεις να διαχειριστείς 17, 18, 20 χιλιάδες τέτοιες αιτήσεις το λιγότερο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολη, παρόλα αυτά ο κόσμος έχει δίκαιο. Ο κόσμος έχει δίκαιο. Εγώ το καταλαβαίνω, ο κόσμος έχει δίκαιο. Και είναι λογικό ότι όσο μεγαλύτερη πίεση υπάρχει για την διεκπεραίωση όλων αυτών των υποθέσεων, τόσο πιο εύκολα μπορεί να διαπραχθεί το λάθος. Γι' αυτό καλά θα είναι να γίνει μια ένσταση, εάν ξανά υπάρχει το θέμα της απόρριψης, τότε ακριβώς θα επικοινωνήσουν μαζί μας. Εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είναι τόσα τα περιστατικά, έχουμε ορίσει ειδικό άτομο στο κόμμα για να διαχειρίζεται αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Για να μπορεί να διερευνά την κάθε περίπτωση και να απαντά. Ξέρεις, το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε. Κυρία Λίτσα, καλό σας μεσημέρι. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σιζόπουλο. Εάν ήταν δήμαρχος και έπαιρνε καταγγελία ότι από ένα φάκελο σπιτιού χάθηκαν τα σχέδια και συμφωνητικά έγγραφα από το φάκελο και έγινε παράνομη εγγραφή σε άλλο πρόσωπο, τι θα έκανε? Και αυτό που θα ήθελα να μου επιτρέψετε είναι να καταγγείλω τον Δήμαρχο Λεμεσού. Όχι. Κυρία Λίτσα μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα από αέρος καταγγελία προς δημόσιο πρόσωπο. Να βγει δημόσια, διότι εδώ και δύο μήνες του ζητώ να μου δώσει γραπτός αυτά που μου είπε προφορικά και αρνείται να το πράξει. Και τον καλό δημόσια να βγει να με αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Κυρία Λίτσα μου, σας ευχαριστούμε. Τώρα είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Όχι, εγώ ξεκαθαρά θα έλεγα ότι αν βρισκόμουν σε αυτήν τη θέση και μου γινόταν μια τέτοια καταγγελία, θα ζητούσα από την αστυνομία να κάνει μια διερεύνηση. Πια και να αποφανθεί. Δεν είναι θέμα πια του Δημάρχου να μπορέσει να διαπιστώσει κάτω από ποιες συνθήκες και πώς ενδεχομένως κάθει. Γιατί ο Δήμαρχος προέρχεται μιας υπηρεσίας. Εκεί όμως υπάρχουν υπαλλήλοι, λειτουργοί, υπάρχουν οι πάντες. Δεν μπορώ να γνωρίζω κάθε φορά. Ο κάθε φάκελος τι περιλαμβάνει, αν όντως έχει χαθεί, αν δεν έχει χαθεί κάποιο πιστοποιητικό, κάποιο έγγραφο. Είναι ιδιωτική υποθέσια. Αυτό πρέπει, κυρία Λίτσα, ακριβώς εδώ και από τον Δήμαρχο ενδεχομένως, αλλά και από την κυρία Λίτσα, να γίνει μια επίσημη καταγγελία στην αστυνομία και να ζητήσει να γίνει διερεύνηση της υπόθεσης. Και να αποφανθεί ποια η αστυνομία, εάν όντως. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μάκη, καλό σας μεσημέρι. Σας ακούμε. Ο κύριος Μάκης μας ακούει. Γεια σας. Κυρία Μαρία στην επόμενη γραμμή. Γεια σας, κυρία Μαρία. Ναι, σας ακούω από Λευκοσία. Και εμείς, κυρία Μαρία. Ναι, κύριε Σιζόπουλε, πιστεύω ότι η γενιά του 1974 οφείλει να δώσει μια λύση σε αυτόν τον τόπο. 42 χρόνια και είμαστε στην ίδια θέση με το ότι έκαναμε να ανοίξουμε τα σύνορα. Και εκεί που οι Τούρκοι ήταν καθυλωμένοι, τους έχουμε κάνει, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τη λέξη, αλλά θεριά για την Κύπρο. Οφείλουν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες να πάνε με τον πρόεδρο,
να ακούσουν, να έρθουν να μας πούν τις θέσεις τους, να μπουν τα θέματα όλα κάτω και εμείς οι πολίτες να αποφασίσουμε εάν θέλουμε λύση ή όχι. Και αν δεν υπάρχει λύση, σε 100 χρόνια πιστεύετε ότι θα υπάρχει έστω και ένας Έλληνας σε αυτόν τον τόπο ή θα φύγουμε όλοι όπως τη Σμύρνη και την Κωνσταντίνουπολη? Μάλιστα. Θα σας ακούω. Κυρία Μαρία μου, σας ευχαριστούμε για το σχόλιο. Πολύ σημαντικό αυτό που έχει πει η κυρία Μαρία. Το ζητούμενο είναι και πραγματικά διαρωτούμε. Υπάρχει σήμερα Έλληνας της Κύπρου που να μην θέλει λύση? Αυτό ρωτάει η κυρία Μαρία. Και εγώ πιστεύω δεν υπάρχει. Εκεί που υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις πια, είναι όσον αφορά τη μορφή της λύσης. Και εδώ ακριβώς, ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει ο κάθε ένας, υπησέρχεται και ο προσωπικός παράγοντας και καθορίζει το τι θέλει αυτός ως περιεχόμενο λύσης. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Για μένα ως Μαρίνος Σιζόπουλος, ως ένα άτομο το οποίο έχω υποστεί τις συνέπειες της εισβολής, της κατοχής, του εκτοπισμού, της απώλειας περιουσίας και το λέω χωρίς πικρία και την καταδίωξη της κυπριακής πολιτείας εκ των υστέρων για πολλούς και διαφορούς λόγους και κυρίως στη βάση των πολιτικών μου φρονημάτων και επιπιθήσεων. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι ύβρις ότι εμείς δεν θέλουμε τη λύση. Εντάξει, βάζουμε μια απλά, απλά η διαφορά είναι ότι με τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι αυτή η λύση που θα βρούμε δεν θα κάνει αναπαραγωγή των προβλημάτων του παρελθόντος και θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για να μην γίνουμε Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, τη Σύμβρου και τη Στενέδου. Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία γιατί έχω μία ερώτηση για σας σε αυτό το θέμα, αλλά θα πάρουμε γραμμές. Κύριος Χρήστος. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Για τα αξιόγραφα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ερώτηση. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ εκτίμησα πριν 13 χρόνια με τη Μοδόρα, με τη Μοδόρα. Και είμαι ανάπηρος. Και όλοι τα λεφτά δεν ήταν στην πλαγή. Τα λεφτά μου πήραν και εξαμνηστεί τα λεφτά μου. Είμαι ανάπηρος, δεν πάω να ευχαριστώ. Δεν σας απαντώ πολύ καθαρά, κύριε Χρήστο. Η ερώτησή σας όμως έχει καταγραφεί σε σχέση με τα αξιόγραφα. Θα σας απαντήσει ο κύριος Σιζόπουλος σε πολύ λίγο. Πάμε και στον κύριο Παρασκευά. Καλό σας μεσημέρι. Χαίρετε, με ακούτε καθαρά. Σας ακούμε εσάς πολύ καθαρά. Ο κύριος Χρήστος δεν ξέρω. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Θα ρωτήσω τον Σιζόπουλο να γίνει εξής. Θαυματές αξίζεται το έργο του Υπουργού και του Υπουργείου Όπλου. Για εμάς τους κατόχους του ΕΕ είχαν προσχεθεί πριν αρκετών καιρών, 7-8 μήνες κάπου, για οικιακές συσκευές ως συνεκάτοχοι του ΕΕ και έχει πρόβλημα να αγοράσει κάποιος μια καινούργια, γιατί θα μας έγιναν κάτι μια βοήθεια τέλος πάντων. Και ρωτάμε πότε θα το κάνουν αυτό, γιατί έχει εδώ 7-8 μήνες. Έχουμε εγκριθεί και δεν μας δίνει τα λεφτά ακόμα. Δεν ξέρω αν μπορούσαν τώρα, αν τα ακούει κάποιος να μας πούν πότε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Παρασκευέ. Εμείς περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να απαντήσουμε. Μας επιστρέψαμε, ο κύριος Σιζόπουλος είναι μαζί μας. Χωστά δύο απαντήσεις. Και ό,τι και σχόλια. Πρώτα πρώτα ναι, στο Χρήστο για τα αξιογραφά να πω ότι εμείς από την πρώτη στιγμή. Στην κυρία Μαρία είχαμε απαντήσει. Ναι. Είχαμε τελειώσει. Ναι. Με την τοποθέτηση. Λοιπόν, και εγώ προσωπικά. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χρήστος, ότι ήμουν από τους σταθερούς υποστηριχτές των κατόχων αξιογράφων. Γιατί θεωρώ ότι ακριβώς αδικήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και απαράδεκτο αυτό συνέβηκε. Έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση και στη Βουλή και στην κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς δεν προωθείται. Και είπαμε το αυτονόητο. Να τους κατοχυρώσουμε τις 101 χιλιάδες, όπως έγινε με τους καταθέτες, και από το υπόλοιπο ποσό, ό,τι πήραν ως στόχους να αφαιρεθεί. Αν υπάρχουν δάνεια δικά τους, της εταιρείας τους ή ενδεχομένως σε συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού, να γίνει συμψηφισμός και το υπόλοιπο ποσό που θα απομείνει να αποφασίσουμε ως κράτος σε ένα χρονοδιάγραμμα 5-10 χρόνων να γίνεται μια σταθερή απόδοση κάθε χρόνο. Αν θα είναι στα 5 χρόνια το 20%, αν θα είναι στα 10 χρόνια το 10%. Για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται αποδεκτό. Ασκούμε τις πιέσεις μας, διαμαρτύρονται κάτοχοι των αξιογράφων. Όμως, αν δεν αποφασίσει η κυβέρνηση ακριβώς να πάρει την πολιτική απόφαση και να δώσει μια λύση σε αυτό το ζήτημα, πέραν από την άσκηση πιέσεων, πέραν από την κατάθεση προτάσεων, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Όσον αφορά του κυρίου Παρασκευά, είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να απαντήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα, πότε ενδεχομένως οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
θα ενεργοποιήσουν αυτό το σχέδιο, να στηρίξουν κάποιες οικογένειες όσον αφορά το θέμα της ανανέωσης και αντικατάστασης των οικιακών συσκευών. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι ο αριθμός αυτών που έχουν κάνει την αίτηση, δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η δυνατότητα αυτού του προγράμματος να ικανοποιήσει και σε ποιο χρονικό διάστημα τον αριθμό των αιτητών. Μάλιστα. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε, να το ψάξουμε και να ασκήσουμε μια περαιτέρω μορφή πίεσης προς την κατεύθυνση της επιτάχυσης της διαδικασίας. Τελευταία ερώτηση από μένα. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε όσον αφορά το Κυπριακό πάντα μετά την έκδοση και το ανακοινοθέντος, ποια είναι τα επόμενα βήματά σας? Τα επόμενα βήματά μας είναι αυτά τα οποία έχουμε προδιαγράψει. Να στηρίξουμε όσο είναι το δυνατόν να περιληφθούν πρόνοιες στη λύση που να μπορούν να την καθιστούν δίκαιη, λειτουργική, στη βάση κάποιων συγκεκριμένων αρχών. Και τις αρχές τις έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν μιλούμε να οριστά. Δηλαδή, αν δεν πληρωθούν αυτά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο ανακοινωθέν αυτό, τι θα κάνετε? Εάν δεν εκπληρωθούν, σαφώς, αν ότι δεν έχουν σαφώς και θα καταψηφίσουμε τη λύση. Δεν έχουμε περιθώρια. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λύση η οποία θα προάγει και θα νομιμοποιεί ένα γεωγραφικό διαχωρισμό στη βάση εθνοτικών κριτηρίων. Ή να κατηγοριοποιεί τους Κύπριους πολίτες σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά πολιτικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη μετάβασή σας στη Γενέβη. Δηλαδή, είναι ένα το άλλο, ένα η πρόσκληση του Προέδρου, ένα το ανακοινωθέν. Βεβαίως. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε προς την καλύτερη δυνατή λύση. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, σαφώς και δεν καταψηφίσουμε. Δεν θεωρείτε ότι αποτελείτε τροχοπέδι στη διαδικασία αυτή? Γιατί να αποτελούμε τροχοπέδι? Ρωτάω. Όχι. Ίσα-ίσα που η συμβολή μας είναι επικοδομητική, είναι θετική. Ακόμα και οι διαμαρτυρίες μας, ακόμα και οι διαφορετικές μας τοποθετήσεις, από τη στιγμή που κατατίθενται τεκμηριωμένες και με ευπρέπεια, όχι μόνο δεν αποδυναμώνουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντίθετα τον ισχυροποιούν. Και απέναντι μας πρέπει να συνομιλήσουμε. Δεν έχουμε έναν καλόπιστο διαπραγματευτή και συνομιλητή. Έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει αποδείξει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σεβαστεί και δεν έχει υλοποιήσει καμία διεθνή συμφωνία που υπέγραψε. Τη μόνη συμφωνία που τηρούσε μέχρι σήμερα, λόγω άλλων συνθηκών, ήταν η Λοζάνη και τώρα την αμφισβητεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα πάω και ό,τι απαιτήσει η τουρκική πλευρά πρέπει να το δεχτώ. Δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Είναι δυνατόν. Ισχυρίζονται κάποιοι και λένε, ξέρετε. Και τελευταίο σχόλιο για κλείνουμε. Τα ψηφίσματα, λέει, του οργανισμού μιλούν για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Ναι, αλλά τα ψηφίσματα λένε και κάτι άλλο. Λένε ότι η πολιτική ισότητα εξυπακούει αποτελεσματική συμμετοχή στη διακυβέρνηση, αλλά όχι αριθμητική εξίσωση. Εμείς τι κάναμε? Αριθμητική εξίσωση. Στη γερουσία 20-20. Στο ανώτατο δικαστήριο 4-4. Στην Επιτροπή Περιουσιών 1-1. Στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 3-3 και Εκμετροπής Προεδρία. Σε ορισμένα τμήματα του αστυνομικού σώματος του Ομοσπονδιακού, 50-50. Δεν έχουμε χρόνο. Και τελειώνω με αυτό. Ναι. Ακόμα και εκεί που θα έχουμε ένα διέξοδα, ναι, τα σώματα που θα σχηματιστούν για να επιλύσουν τα διέξοδα θα είναι αριθμητική ισότητα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο 2-2. Και αν δεν βρουν τη λύση, θα κάνουμε και κλήρωση να εξαιρέσουμε τον Ελληνοκύπριο ενδεχομένως και να είναι η Τουρκοκύπρη πλειοψηφία. Δεν γίνεται το 18% να είναι εξίσωμενο 50-50 σχεδόν σε βασικά θεσμικά όργανα και την ίδια στιγμή να μετατρέπεται και στη λήψη της αποφάσεως σε πλειοψηφία. Μάλιστα. Κύριε Αυτό Ζωτήλε, δεν είναι δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και εσάς από το σπίτι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στη Μία. Γεια σας.